Gracias. Με το θανάσιμο είμαστε και φίλοι και συνάδελφοι, οπότε είναι λίγο αλλιώ η σχέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλο τη ομιλία. Είχα μεγάλο άγχο ότι θα μιλήσω μόνο στα καθίσματα, αλλά έμεινε πολλή κόσμο. Ε, ονομάζομαι Σοφία Μουτίδου, είμαι 47 χρονών. Έχω τελειώσει την νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και την ανώτερη σχολή δραματική τέχνη του Θεάτρου Εμπρό στην Αθήνα. Όπου ζω και εργάζομαι τα τελευταία 20 χρόνια σαν ηθοποιό. Επίση, γράφω και σκηνοθετώ τι δικέ μου stand-up παραστάσει, διδάσκω μαθήματα υποκριτική σε σχολέ, σε σε κύκλους και σε ιδιαίτερα μαθήματα. <coughs> Τα τελευταία τρία χρόνια έχω και ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο, όπως είπε πολύ σωστά ο Θανάσης, ε ασχολούμαι με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, αλλά και με μια, ένα μεγάλο μέρο χιουμοριστικό και σάτυρα. Άξονα του καναλιού μου πάντοτε από την αρχή ήταν η προσωπική έκθεση, την οποία λατρεύω, αν και φοβάμαι. Τώρα, για ποιο λόγο το γέλιο, γιατί διάλεξα το γέλιο. Από μικρή μου άρεσε πάρα πολύ να γελάω και να κάνω και του άλλου να γελάνε. Αργότερα, ω ηθοποιό, μου ζητήθηκε πάρα πολλέ φορέ στα πλαίσια τη κωμωδίας την οποία καθιερώθηκα στην Ελλάδα, ε, να παράξω γέλιο. Να παράγω γέλιο, πιον το σωστό, δεν ξέρω. Ε, και το οποίο το έκανα. Όμω τι έγινε στη διαδικασία αυτή. Από μικρή αθελά μου και μετά στη σχολή τη δραματική μεθοδικά και με στόχο, άρχισα να παρατηρώ του ανθρώπου. Αυτή είναι η βασική δουλειά του ηθοποιού. 24 ώρε στο 24ωρο. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι είναι σοβαροί και για ποιο λόγο σταματά να είναι σοβαροί. Για ποιο λόγο αρχίζουν να γελάνε. Το πρώτο συμπέρασμα που κατέληξα είναι ότι το γέλιο, ενώ είναι μια απλή φυσική διαδικασία, χωρί καμιά προαπαιτούμενη ικανότητα, δεν είναι κάτι απλό. Ε, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ρωτήσω πόσοι από εσά ξεκαρδιστήκατε σήμερα, τα αποτελέσματα δεν θα είναι τόσο θετικά όσο νομίζουμε. Το γέλιο αποδεδομένο έχει γίνει ζητούμενο. Από μια φυσική διαδικασία έχει γίνει ένα εντελώ έκτακτο συμβάν. Τι είναι το γέλιο. Γκούγκλαρα uh, και μπήκα στη Wikipedia και έχει έναν ορισμό πολύ ωραίο. Λέει η χειρή έκφραση χαρά ή ευχαρίστηση, αντίδραση σε κάτι αστείο που παράγεται από πολλέ και γρήγορε παλμικέ κινήσει του διαφράγματο, καθώ επίση και των κοιλιακών μειών. Τα είδη του γέλιου τώρα, κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου, τα είδη του γέλιου είναι όσα είναι και οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπο γελάει ξεχωριστά. Σε αντίθεση με τον ορισμό του Google που λέει η χειρή έκφραση χαρά, εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάποιο άϊχο γέλιο. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι που δίπλα μα ξεψυχάνε από γέλιο χωρί να του ακούμε, χωρί να βγάζουν ούτε μία νότα. Βλέπει ξαφνικά κάποιο στην παρέα που κάνει. και μετά από λίγο κάνει. Αυτό υποφέρει, αλλά εσύ δεν ακού τίποτα. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμω, τα γέλια ω συνήθω είναι η ηχηρά. Το γέλιο, ξέρω εγώ, με, βάση, με το κριτήριο την έντασή του, μπορεί να είναι ένα χαμηλό γέλιο. Άνθρωποι που γυλάνε χαμηλό. <laughs> Άνθρωποι που γυλάνε δυνατά. <laughs> Άνθρωποι που γυλάνε πολύ ξαφνικά. <laughs> <Ά>, Νομίζω πέθαναν. <laughs> όμω ζούνε. Έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι κλιμακώνονται, δηλαδή ξεκινάνε από χαμηλά και κορυφώνουν, κάνουν. <laughs> κάτι θυμήθηκαν στην πορεία, ή ανάποδα άνθρωποι που ξεκινάνε από δυνατά και αφήνουν και μία ουρά. Ε, υπάρχει και το γέλιο μέχρι δακρύων. Το γέλιο αυτό τι είναι. Μπήκα, έψαξα, υπάρχει ένα γέλιο το οποίο ταράζει του ανθρώπου, είναι αυτό το οποίο χάνει τον έλεγχο. Χάνει πολλού φικτήρες σου, μπορεί να κατουληθεί πάνω σου, έτσι, για να μην πω τα υπόλοιπα. Χάνει δάκρυα, έτσι. Δακρύζεις, κοκκινίζεις, ανεβάζεις πίεση, α, πέφτουν πάρα πολλοί δείκτες ζαχάρου και τα λοιπά στο αίμα, ε, ρυθμίζεται πάρα πολύ η σερωτονίνη σου, ε, ανεβαίνει δηλαδή, ε, και εκείνη την ώρα μπορεί να σου έρθει να κάνεις εμετό. Δηλαδή είναι ένα γέλιο μέχρι ε, τελικής πτώσεως. Άρα ξεκαθαρίζουμε ότι σήμερα μιλάμε για το γέλιο και όχι για το χαμόγελο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Το χαμόγελο εμπεριέχει μια πολυτέλεια χρόνου, μια πολυτέλεια επεξεργασία. Έχω χρόνο να κρίνω. Το γέλιο χτυπάει πισόπλατα. Διακόπτει τη ροή, και μετά από αυτό αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία, αλλά κουρασμένο. Είναι σαν γυμναστική. Ωραία. Τώρα, γιατί απαγορευμένο καρπό. Από μικρή, είχα μια πολύ μεγάλη απορία. Απορούσα γιατί οι άγιοι είναι τόσο αγέλαστοι και τόσο άσχημοι. Μπαίνοντα στην εκκλησία, έβλεπα παντού εικόνε Αγίων, οι οποίοι με κοιτάζαν πάρα πολύ βλωσιρά. Φυσικά και θέλαν το καλό μου, γιατί de facto και de jure ήταν άγιοι, δεν έμπαινε τέτοιο θέμα. Αλλά η εικόνα του δεν μου το έδειχνε. Στο σπίτι μεγάλωσα με μια μαμά πάρα πολύ θρίσκα και πολύ αστεία ταυτόχρονα. Ωραία. Η μαμά μου λοιπόν κάθε φορά που μα έκανε να γελάμε, μετά έλεγε: Σε καλό να μα βγουν τα γέλια. Και όταν συνέβαινε το παραμικρό στραβό, έλεγε, είδε, ξανά μα βγήκανε. Λοιπόν, άρχισα να υποψιάζομαι μία συνάφεια ενοχή και θρησκεία και γέλιο. Ε, μεγαλώνοντας Μεγαλώνοντα, είδα το όνομα του Ρόδου, του Μπέρτο Έκο, το βιβλίο του Ομπερτοέκο, σε ταινία, το οποίο θα κάνω λίγο spoiler, είναι ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων στα 1326, όπου μια σειρά από φόνου έρχεται να αναστατώσει τη ζωή του μοναστηριού. Ε, Νεκροί καλόγεροι παντού, οι οποίοι βρίσκονται με μαύρα σημάδια στη γλώσσα και στα δάχτυλα. Ε, στην αρχή δίνονται μεταφυσικέ ε, με εξηγήσει για το θάνατό του με βάση την αποκάλυψη, αλλά μετά αποκαλύπτεται ότι καμία σχέση. Ε, η φόνη είναι φόνη. Ε, Κάποιο του σκοτώνει. Υπάρχει ένα μοναχό, ο Χόρχε, ο οποίο διαφυλάτη σαν κόριο οφθαλμού το δεύτερο βιβλίο τη ποιητική του Αριστοτέλη που αφορά στη φύση τη κομμωδία. Δεν θέλει κανεί καλόγερος να έρθει σε επαφή με το βιβλίο αυτό. Ο Χόρχε είναι κάθετα αντίθετο με την κομμωδία. Τη θεωρεί έκφυλη, καταπτωτική και ενάντια στα πρότυπα του χριστιανισμού. Τι έχει κάνει λοιπόν, έχει βουτήξει όλε τι σελίδε του βιβλίου στο δηλητήριο, ώστε όποιο φιλογυρίζει το βιβλίο αναγκαστικά να βρει τραγικό θάνατο. Και άρχισα να αναρωτάω. Αποτελεί λοιπόν η θρησκεία, η κομμωδία, ένα κόκκινο πανί για τη θρησκεία μια φυτεμένη ενοχή ενάντια στη χαρά και στην ευθυμία. Α δούμε μερικέ ρίσει Αγίων Πατέρων και Ευαγγελιστών. Ουέι μείνει γελώντε, νύν ότι πενθήσετε και κλάψετε. Του Λουκά. Υποτάγετε το Θεό, αντίστοιχο το και φεύγετε καθαρίζετε χείρα σαν μαρτωλή και αγγίσατε τι καρδίε. Ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε και κλάυσατε. Ο γέλο ημών ει πένθο μεταστραφείτο και η χαρά ει κατήφιαν. Ένα άφρον Καρδία ευκτενόμενη, εφρενόμενη, ευκτήν ποιή, ανδρό λυπηρού ξηραίνεται τα οστά. Μωρό εν γέλοτη, ανυψή τη φωνή αυτού. Φρόνιμο δε, μόλι ησυχή μη διάσει. Ω περφωνία κανθών υπολέβητα, ούτω ο γέλο των αφρόνων. Βλέπουμε ότι το γέλιο είναι συνδυασμένο με τον άφρονα, με αυτόν που δεν, ε, δεν ε, γελάει σωστά. Ποτέ δεν αναφέρεται στα κείμενα κάποιο ο οποίο έχει λόγο να γελάσει. Και φυσικά αυτό απειλείται ότι θα πενθήσει και θα κλάψει. Η θρησκεία πρόλαβε και εφήτεψε την ενοχή της σε πάρα πολλές δομές της κοινωνίας. Ξεκινώντας από την εκπαίδευση, θα δούμε ότι η μόνη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία το γέλιο όχι απλά επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται, είναι το προνήπιο. Ακόμα και στον υπιαγωγείο τα πράγματα έχουν χαλιναγωγηθεί. Στο σχολείο δε, ξέρουμε πολύ καλά ότι το γέλιο ήταν πάντοτε αξιόπινο. Ε, θα τιμωρούμασταν, αν γελούσαμε και να θυμόμαστε και όλοι κάποιο δάσκαλο ή κάποιο καθηγητή που είχαμε που ήταν πιο χαλαρό, πιο χαβαλέ και περνούσαμε πιο ωραία στο μάθημά του και ίσω ήταν και το μόνο μάθημα το οποίο απέδιδε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, οπότε όμω τι γίνεται. Όταν σε μια ομάδα τη βάζει κάτι να είναι απαγορευμένο, είσαι ένα και είναι ομάδα, η ομάδα θέλει πάρα πολύ να παρεκτραπεί. Και έτσι οργανώνεται προς μια κατεύθυνση σκανταλιάς για να πετύχει το αποτέλεσμα που δεν πρέπει. Αυτομάτως, το γέλιο καθίσταται παράνομο. Ωραία. Τώρα, στο στρατό, ένα άλλο θεσμό. Ο στρατό σα στόχο έχει να εκπαιδεύσει τον άντρα, τουλάχιστον στη δική μα χώρα, να είναι έτοιμο σε περίπτωση σύραξη, εμπόλεμη κατάσταση. Στα πλαίσια τη εκπαίδευση αυτή, πολλέ φορέ καταργούνται τα όρια τη λογική, ακόμα και τη ψυχική υγεία. Ε, και πώ αλλιώ. Πώ γίνεται να ζητήσει από ένα θεσμό να είναι έτοιμο, οργανωμένο, οργανωτικό, αποδοτικό, επιθετικό στη στιγμή και ταυτόχρονα να έχει χιούμορ, χαβαλέ και χαλάρωση. Δεν γίνεται. Α σκεφτούμε δηλαδή ένα στρατιώτη να κάνει έρπιν και ο λοχαγό του να του λέει στα μάτια, στα μάτια σταματά. Πού είσαι έτσι. Και να γελάσετε με διάδειλα. Δεν γίνεται. Θα διακοπεί η ροή. Ο στρατό και μόνο που εμπεριέχει την έννοια του πολέμου θα έπρεπε να μα κόβει τα γέλια. Οπότε είναι άκρο δικαιολογημένο. Όμω το σχολείο που είπαμε πριν δεν είναι στρατό. Τα μέσα μαζική μεταφορά δεν είναι στρατό. Πάμε να φτιάξουμε μια εικόνα για τα μέσα μαζική μεταφορά. Σκεφτόμαστε ένα λεωφορείο ας πούμε, που έχει πολύ μεγάλη κίνηση, το 12 στην κάτω Τούμπα, από εκεί που είμαι, όπου το λεωφορείο αυτό είναι σε μια ώρα εχμή, έχει μποτιλιάρισμα, είναι ο κόσμο μέχρι τα σκαλιά κάτω. Φοιτητέ, μαθητέ, καθηγητέ, εργαζόμενοι, backpack, τσάντε, σακούλε, ψώνια, ε, κίνηση, άγχο, άνθρωποι γυρνάνε κουρασμένοι από τη δουλειά του, άνθρωποι πηγαίνουν κουρασμένοι στη δουλειά του. Ε, και ξαφνικά από το κέντρο του λεωφορείου, από εκείνο το κυκλικό, ακούγεται ένα. Και μετά ακούγεται. <χει> για ώρα. Είναι μια παρέα που γελάει. Γελάει παρεκτροπικά. Τι συμβαίνει στο σύνολο. Κάποιο που είναι μόνο του μπορεί να μη διάσει να κάνει. <χει> τι πω ότι καταλαβαίνω. Α πούμε τα παιδιά. Κάποιο άλλο μπορεί να εκνευριστεί. Όλοι μαζί, αν συνεχιστεί αυτό, θα εκνευριστούν πάρα πολύ. Γιατί το γέλιο αυτό είναι άκερο. Είναι άτοπο, είναι κουρασμένοι άνθρωποι και δεν είναι ούτε χώρο ούτε χρόνο για να γελάσει πάρα πολύ δυνατά. Αν όμω αυτοί οι άνθρωποι κλέγανε. Φοερά. ήταν δύο άνθρωποι με στο λεωφορείο και κλαίγανε. Κάποια στιγμή θα σπάγει ο πάγο, θα πήγαινε κάποιο και θα έλεγε: Μήπω θέλει λίγο νερό, νιώθει καλά, να κατέβω στη στάση μαζί σου, να πάρουμε τηλέφωνο, έναν δικό σου, αν χρειαστεί βοήθεια κτλ. Το πρόβλημα είναι το γέλιο. Το γέλιο είναι αυτό που ταράζει τα κοινωνικά σύνολα. Δεν το θέλει σε κάποιε συγκεκριμένε ώρε. Στο λεωφορείο θα πάει στη δουλειά του. Στη στάση περιμένει το λεωφορείο. Στα μαγαζιά δεν γίνεται. Στο δημόσιο μέσα τη υπηρεσία δεν μπορεί να γελά. Στο δρόμο έτσι και έτσι. Στο θέατρο και στο σινεμά μπορεί να γελάσει από μόνο σου. Οπότε γελάει ένα, τον κοιτάμε κάπως. Το τύπο. Τι βρήκε αστείο. Ή όταν γελάει ένα, θα παρασύρει του άλλου, αλλά πολλέ φορέ θα του εκνευρίσει κιόλα. Έτσι. Και φτάνουμε και στο τελευταίο στάδιο του γέλιου, το οποίο είναι το διαδικτυακό γέλιο. το οποίο τώρα πια στο Messenger, στο chat κτλ. Βλέπει ότι γελάμε. αχαχαχα, Αχάχα. Αχάχα. Λολ. Και τελειώνει. Έτσι. Όπου τι γίνεται, εκείνη την ώρα μπορεί καν να μην γελά, αλλά επειδή ο άλλο σου είπε κάτι που θα νομίζει ότι είναι αστείο, δεν θε τον προσβάλλει και κάνει. Όταν θε να δείξει ότι γέλασε πραγματικά, το κάνει κάψι και κάνει. Τώρα γελάω στα αλήθεια, α πούμε, για να το καταλάβει. Λοιπόν, δεν μα φτάνανε λοιπόν όλοι οι περιορισμοί που είχαμε. Ήρθε να μπει και ένα τελευταίο περιορισμό στο γέλιο, που είναι η πολιτική ορθότητα. Πάμε να δούμε, βαρέθηκαν το μάθημα, είναι πολύ μεγάλο. Η πολιτική ορθότητα Αναφέρεται η αποφυγή εκφράσεων ή ενεργειών που πιστεύετε ότι αποκλείουν, περιθωριοποιούν, προσβάλλουν ομάδε ανθρώπων που μειονεκτούν κοινωνικά ή γίνονται διακρίσει. Χάρη στο κίνημα αυτό, που κοινωνικέ αδικίε, διαπιστώνεται όμω ότι υπήρξε εκφυλισμό και εκτροπή προ μια μορφή ελέγχου τη σκέψη που απειλεί την ελευθερία κτλ. Ο Ομπέρτο Έκο θεωρεί ότι η πολιτική ορθότητα τίνει να εξελιχθεί σε μια νέα μορφή φονταμενταλισμού. Πάμε να δούμε τι είναι ο φονταμενταλισμό, γιατί δεν το ήξερα. Ε, εκφράζονται οι τάσει αιμονή ή επιστροφή σε άκρο συντηρητικά θρησκευτικά βιώματα του παρελθόντο, τα οποία λειτουργούν ω μέσο αντίσταση σε σε κάθε ενδεχόμενη αλλαγή ή θρησκευτική μεταρρύθμιση. Να την ε! Λοιπόν, όπου τι γίνεται τώρα, εγώ, σαν απλό πολίτη, ή σαν με την ιδιότητα του ηθοποιού ω επάγγελμα, ω καλλιτέχνη, ω πομπό και δέκτη του γέλιου, έχω καταλήξει σε μια άλλη φράση. Πιστεύω ότι ο φόβο του φασισμού πολλέ φορέ οδηγεί στο φασισμό τον ίδιο. Τα όρια τη κομοδία και του αστείου πάρα πολύ συχνά φλερτάρουν με τα όρια τη προσβολή και τη κοροϊδία, είναι σύνορα αδιευκρίνιστα θολά και γι' αυτό επικίνδυνα. Πολλέ φορέ το όνομα ενό αστείου προσβάλλουμε τα δικαιώματα κάποιου άλλου. Πολλέ φορέ προσβάλλουμε την αξιοπρέπειά του, γενετήσια ή μη. Από την άλλη, πάλι σκέφτομαι πώ αλλιώ. Ανατρέχοντα τον Αριστοφάνη, τον οποίο είχε αλλά δεν έχει να κάνει, θέλω να πω, δεν τον λέω γιατί τον συμπαθώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Ε, η βάση των αστείων του όλων ήταν γύρω από κάποιον ο οποίο ήταν φτωχό, άπορο, γέρο, άσχημο, άγαμο. Αν δεν θέλετε τόσο αρχαίο παράδειγμα, πάμε στι ελληνικέ ταινίε με τι οποίε γαλουχηθήκαμε. Μία σειρά αστείων θα μπορούσε να ξεσηκώσει θύελε πολιτικά correct α, uh, αντιδράσεων στι μέρε μα. Από το Σούζι Τρό τη Ρένα, ε, με αυτό το bullying στη Σούζι που έτρωγε, μέχρι το κούρδι όλοι εδώ μέσα που έλεγε ο Βέγκο. Αλλά και οι χιλιάδε μύτε, ε, πολλέ μύτε, άσχημε μύτε, οι οποίε κατηγορήθηκαν, κοροϊδεύτηκαν, γίνανε αντικείμενο περίγελο στι ελληνικέ ταινίε. Όλοι οι κοντοί, οι φαλακροί, οι χοντροί, ο ύμνο τη ασχήνια τη Βασιλιάδου και τη Ταϊγέτη, ε, που τι βλέπαν όλοι και έκαναν, Αχ, τρομάζανε. Ε, και αν δεν θέλετε πάλι εκεί, πάμε στου Απαράδεκτου, σε ένα πιο σύγχρονο ε, σύριαλ, στο οποίο ε, πάρα πολλά επεισόδια είχαν πάρα πολλά ρατσιστικά αστεία. Α πούμε, ήταν ένα επεισόδιο το οποίο ήρθε ένα Γάλλο να του κάνει επίσκεψη και αυτό έτρωγε πάρα πολύ και λέει Δημήτρη Μορμή, που δεν είναι Γάλλο, είναι Αλβανό. Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Γελάστε, δεν είναι κακό, μην αισθάνεστε άσχημα επειδή είναι ρατσιστικό. Ε, μετά σε ένα άλλο επεισόδιο που ψάχνουν μάγειρα, ε, λέει. Κάποια στιγμή λέει να πάρουμε λέει, έναν Αλβανό για μάγειρα, λέει ο Βλάση. Λέει ο Σπύρος, και πού το δει ο Αλβανό για να ξέρει το μαγειρέψει. Λέει Δημήτρη, να πάρουμε έναν αράπη. Αυτέ οι λέξει σήμερα, βλέπει, κομπιάζεται. Εγώ γέλασα πάρα πολύ από την καρδιά μου, δεν είχα θέμα. Ε, Φλερτάρουν με ένα πράγμα το οποίο είναι διακύβευμα. Όμω θα απαντήσω πιο ύστερα σε αυτό. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι κακό και δεν είναι διακύβευμα. Αφού κάνω και την τελευταία ε, Ξεκαθάριση. Εκαθάριση. Ξεκαθάρισμα. Είναι η διαφορά του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Είναι εντελώ διαφορετικό πράγμα μία παρέα. και τι θα πει αυτή η παρέα από το να είμαστε σε έναν χώρο δημόσιο. Για παράδειγμα, όλοι θα έχουμε βρεθεί σε παρέε όπου θα ήμασταν ή πομπή οι δέκτε, θα γελάσαμε με κάποια αστεία που ήταν ρατσιστικά, με κάποια αστεία που αφορούσαν στου μαύρου, στου ανάπηρου, στου κοντού, στου βιασμού. Έχω ακούσει ανέκδοτο μέχρι και για παιδεραστία. Ε, η παρέα τι είναι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τους δικούς της κανόνες, έτσι, τους δικούς της κώδικες, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από όλους. Αυτό που συμβαίνει εκεί δεν πάει κάπου αλλού, δεν μετατίθεται κάπου αλλού. Για να το κάνω πιο λιανό το παράδειγμα, στο παράδειγμα του λεωφορείου που γελούσαν τα παιδιά αυτά, αν σκεφτούμε ότι το ένα παιδί έσκυψε και είπε στο αυτή του άλλου, Να σου πω, με αυτή είναι με τον μπλε μπουλουζάκι εκεί που κάθεται, με πόσα θα πήγαινε, και άρχισαν να γελάνε, Ωραία. Είναι πολύ διαφορετικό να σταματούσαν τη ροή και να λέγανε «Θα θέλω να κάνω μια ερώτηση». <laughs> με την κοπέλα με τον μπλε <laughs> Θα πήγαινε κάποιο κι αν ναι, με πόσα. Για να μην τρελαθώ. Μιλάμε ότι το ένα είναι, όταν μιλήσαν μεταξύ του, ήταν δύο κάφροι που κάναν κάφρικο χιούμορ και το άλλο είναι φασισμό. Ωραία. Πολλέ φορέ το κάφρικο χιούμορ φλερτάρει με το φασισμό. Πάρα πολλέ φορέ. Και πολλέ φορέ οι άνθρωποι φοβούνται να γελάσουν με το κάφρικο χιούμορ γιατί λένε ότι είναι φασιστικό. Εγώ δεν φοβάμαι. Εγώ γελάω πάντα με τα κάφρικα. Με τα χειρότερα. Που έχουν να κάνουν με τη χειρότερη κατηγορία ανεκδότων. Γελάω. Δεν νιώθω ότι απειλούμε. Δεν νιώθω τίποτε από όλα αυτά. Α πούμε, για παράδειγμα, ο περιπτερά γειτονιά μου χθε, που ήρθα από την Αθήνα, ε, με σταματάει μου λέει: Να σου πω λίγο κάτι. Τι είναι ένα Αλβανό, μου λέει, στον πάτο τη θάλασσα. Του λέω μια καλή αρχή, γιατί το ήξερα από του δικηγόρου. Λέει. Όχι, είναι λέει pollution. Λέω, Αλβανό αυτό. Λέω, οκ. Okay. Λέει, 100.000 Αλβανοί τι είναι στον πάτο τη θάλασσα. Του λέω τι, μου λέει, solution. Γελάσαμε και οι δύο. Δεν δείχτηκε κανεί. Αυτό Αλβανό, όντα, είχε το ελεύθερο. Εγώ, βέβαια, Ελληνίδα, ούσα, πολύ την καλή κορέκ, θα έπρεπε να πω, μίλε χαζά. Αλλά γέλασα με την καρδιά μου. <laughs> το βρήκα πάρα πολύ αστείο. Ποιο είναι το θέμα, Για ποιο λόγο πιστεύω ότι δεν υπάρχει κίνδυνο και πότε δεν υπάρχει κίνδυνο. Πάνω απ' όλα παίζει ρόλο ο πομπό. Ποιο είναι ο πομπό τι είναι ο πομπό, με τι στόχου, με τι κατευθυντήριε γραμμέ, με τι background, εξα, ε, εξαπολύει μία λέξη, μία φράση και εναντίον ποιου. Ο αέρα αυτού νου που το αποπνέει. Τόσο γενικά. Μπορεί να καταλάβει πότε κάτι είναι ενοχλητικό και πότε δεν είναι. Μπορεί με τη ζωή σου να έχει πολύ διαφορετική αντιμετώπιση από ό,τι με την ανέκδοτά σου. Μπορεί εγώ να γελάσω με ένα ρατσιστικό αστείο και η κόρη μου, αλλά η καλύτερη φίλη τη κόρη μου είναι από την Αφρική. Και όταν έχετε στο σπίτι, τη μπαίνει μέσα και τη λέω: Άιντι μάλε, τσοκολάτα. Και γελάμε. Τη λέω: η μία είναι σοκολάτα και η άλλη είναι λευκή με σταφίδε. Επίση, το ότι εγώ γυρνάω και να γυρίσω και να πω ένα κάτι, α πούμε, τη φράση πολλές πολλέ μας μα και λέμε: Κάτι σευτιστικό. Που έχει μπει στη ζωή μα αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι δεν είναι σωστό να το λέμε δημόσια. Ο άλλο φίλο τη κόρη μου έχει Άσμπερκερ, ο οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά τη Ελλάδα, που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φέρουν το μίστο στο θέατρο. Ένα πανέξυπνο παιδί, το οποίο είμαστε όλη μέρα μαζί και βλέπω ότι μα αφήνει πίσω χρόνια στην εξυπνάδα. Θέλω να πω ότι η ζωή που κάνει είναι αυτή που θα δείξει τι είσαι, όχι αν θα γελάσει με ένα αστείο. Και για να τελειώσω, και με και μέσα το χρόνο μου, ένα Θέλω να σα πω το εξή. Πάντα πίστευα ότι η κομμωδία αποτελούσε ένα μεγάλο καζάνι, μια μεγάλη κολυμπήθρα, όπου εξηλαιώνονται και εξηγένονται όλα τα δεινά του ανθρώπου. Ο πόνο, η ασχήμια, η αναπηρία, ο θάνατο, ο εκβιασμό, η απάτη. Όλα ξεπλένονται και φωτίζονται από μια φεδρή πλευρά. Μετά βγαίνουν στον αέρα σαν ανάμνηση ή σαν γιατρεμένη πληγή. Η κομμωδία θεραπεύει τις πληγές δεν τις ξύνει. Η κομμωδία εξισορροπεί τα ετεροβαρή. Λιένει τις γωνίες και πάνω απ' όλα συγχωρεί. Το γέλιο είναι αυτό που καθαρίζει, που ξανανιώνει. Το γέλιο κάνει επανεκκίνηση και το αστείο είναι ιερό. Απλά μεγάλη προσοχή στις απομιμήσεις του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.